13 Φεβρουαρίου 1946. Το ραδιόφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκπέμπει σήμα για πρώτη φορά, με τη συγκεκριμένη μέρα να αποτελεί ορόσημο το 2011 η UNESCO, μετά από πρόταση της Ισπανικής Ακαδημίας Ραδιοφώνου, καθιέρωσε τη 13η Φεβρουαρίου ως την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Σκοπός είναι ο εορτασμός του ραδιοφώνου ως μέσου μαζικής επικοινωνίας, η βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των ραδιοφωνικών οργανισμών και η ενθάρρυνση των μεγάλων διεθνών δικτύων όσο και των τοπικών ραδιοφώνων να προωθήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης. Φέτος θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφώνου είναι ραδιόφωνο και εμπιστοσύνη. Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλήθεια. Γιορτή σήμερα και για το ραδιόφωνο του Αντένα, του νούμερο 1 μουσικού σταθμού στην Κύπρο, που σας κρατάει καθημερινά συντροφιά με την καλύτερη μουσική. Απολαύστε καθημερινά το Good Morning Show, γελάστε με το ακτύπητο ραδιοφωνικό ζευγάρι Γρηγοριάδη Βρόντι και λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς με πολλά και εκλεκτά δώρα. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Αργότερα συντονιστείτε με τη Σέλενα Παπαπαναγιώτου, Χριστίνα Κυριάκου και Νίκη Δραγούμη για ακόμη πιο πολλή μουσική και μην ξεχνάτε τα βραδινά DJ sets του Chris P και του Νίκου Χαλκούση. Αντένα Radio, 45 λεπτά χωρίς διακοπή και διαφημίσεις.